καλησπέρα και από μένα. Συνειδητοποιώ όσο περνάει η ώρα ότι τελικά το φετινό θέμα του TEDxAcademy, Our Best Self, είναι σημαδιακό για εμένα. Γιατί πριν 4 χρόνια είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα τραπέζι, το οποίο τελικά από ό,τι φάνηκε θα άλλαζε τη ζωή μου. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, καταλήξαμε περιέργως να συζητάμε ακριβώς το φετινό θέμα. Και συγκεκριμένα, το εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έναν καλύτερο εαυτό. Να μην νοιάζονται δηλαδή μόνο για το κέρδος ή για το πώς θα πλουτίσει ο ιδιοκτήτης και θα αποκτήσει την επόμενη μεγαλύτερη βίλα του και το επόμενο κότερο, αλλά να δίνουν σημασία σε αξίες όπως η κοινωνική προσφορά, η προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα να νοιάζονται για τη θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση πολύ γρήγορα εξελίχθηκε και άναψαν τα αίματα λόγω της ελληνικής μας φύσης, όπου η μία πλευρά φώναζε ότι ο επιχειρηματίας είναι εξορισμού ατομιστής, εξορισμού ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για το κέρδος. Αλλιώς δεν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Ενώ η άλλη πλευρά, η λίγο πιο ρομαντική του τραπεζιού, έλεγαν ότι μην τους βάζεις όλους στο ίδιο καλάθι. Σίγουρα εκεί έξω θα υπάρχουν και πιο ηθικές επιχειρήσεις. Το βράδυ δυστυχώς έκλεισε με τους μισούς ακόμα και σήμερα να μην μιλάνε στους άλλους μισούς. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Και με μένα να γυρνάω στο σπίτι, να ανοίγω το λάπτοπ για να ψάξω ακριβώς αυτό. Το εάν τελικά υπάρχουν πιο ηθικές επιχειρήσεις εκεί έξω. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη δύναμη και τη γνώση τους, όχι μόνο για το κέρδος, αλλά για να λύσουν έστω και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρχισα λοιπόν για μέρες να διαβάζω αριθμούς, δεδομένα, στατιστικά και ομολογώ είμαι πάρα πολύ κακή στα μαθηματικά και στους αριθμούς γενικότερα, αλλά τελικά δεν χρειάζεσαι και πάρα πολλές γνώσεις για να καταλάβεις τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και τις πολύ σημαντικές ελλείψεις στα τρόφιμα, στα φάρμακα για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, τα προβλήματα στο περιβάλλον, στην ανεργία, στις ανισότητες. Όπου και να κοιτάξεις, μόνο προβλήματα. Και όμως ελάχιστες λύσεις. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στους αριθμούς, άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους εντόπισαν ένα κοινωνικό πρόβλημα και δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά βρήκαν ένα βιώσιμο μοντέλο, ένα βιώσιμο τρόπο για να το λύσουν μια για πάντα. Και ένας από αυτούς είναι ο Γιούνους. Για όσους λοιπόν δεν ξέρετε την ιστορία του, ο Γιούνους είδε στην πατρίδα του, στο Μπαγκλαντές, ότι αν ένας φτωχός έπαιρνε το συγκλονιστικό δάνειο των 27 δολαρίων, θα μπορούσε να ξεκινήσει μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα να πάρει τις πρώτες ύλες, να πλέξει καλάθια και να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα να ξεφύγει μια για πάντα από την ακραία φτώχεια. Ποιος όμως θα ήταν τόσο τρελός, ούτως ώστε να δανείσει έναν φτωχό? Εννοώ ότι κατά πάσα πιθανότητα ο φτωχός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, άρα θα χάσεις τα χρήματά σου αν τον δανείσεις. Σωστά. Έτσι λοιπόν, καμία συμβατική τράπεζα δεν υπήρχε απολύτως καμία περίπτωση να δανείσει τους φτωχούς. Έτσι λοιπόν, ο Γιούνους αποφάσισε να δημιουργήσει την πρώτη τράπεζα των φτωχών. Και μάλιστα η ανατροπή, η δεύτερη, είναι ότι επέλεξε να δανείσει αποκλειστικά γυναίκες. Γιατί? Γιατί όπως είδε, οι γυναίκες είναι αφενός πολύ καλύτερες στη διαχείριση των χρημάτων. Αφετέρου έχουν ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο, το οποίο τις βοηθούσε να αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα τα δάνεια που θα έπαιρναν. Συγγνώμη στους άνδρες της παρέας, αλλά μάλλον έτσι είναι και στην πραγματική ζωή. Έτσι. Τι έχει καταφέρει λοιπόν ο Γιούνους μέχρι σήμερα? 100 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια τέτοια των 27 δολαρίων δίνει κάθε μήνα σε εκατομμύρια ανθρώπους στον Μπαγκλαντές, όπου έχει αλλάξει η ζωή τους δραματικά. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι το 97% σχεδόν από αυτά τα δάνεια έχουν επιστραφεί. Που για να το φέρω λίγο στα δικά μας τα ελληνικά δεδομένα, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μισά δάνεια περίπου που έχουν πάρει οι Έλληνες θεωρούνται κόκκινα δάνεια. Δηλαδή αυτά που δεν εξυπηρετούνται. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο βρήκαν τρόπο να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια, αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν και τα δάνειά τους. Ο Γιούνους λοιπόν για αυτή τη δραστηριότητα, εκτός των άλλων, τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ. Ένα δεύτερο παράδειγμα στον τομέα της υγείας αυτή τη φορά είναι το τυχερό ψαράκι.
όπου οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης εταιρείας εντόπισαν ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από διάφορα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την έλλειψη σιδήρου. Τι έκαναν? Δημιούργησαν το σιδερένιο συγκεκριμένο ψαράκι που βλέπετε, το οποίο όλοι εμείς μπορούμε να αγοράσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική μας για να την εμπλουτίσουμε με σίδηρο, ενώ εκείνοι δίνουν αντίστοιχα τέτοια ψαράκια σε ανθρώπους που τα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά δεν έχουν τα χρήματα να τα αγοράσουν. Το δικό τους αποτέλεσμα? Στην Καμπότζη μόνο, όπου ο μισός πληθυσμός της χώρας και το 60% των εγγύων υποφέρουν από αναιμία, η καθημερινή χρήση αυτού του ψαριού οδήγησε σε 46% μείωση της αναιμίας σε όλη τη χώρα. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι η καλύτερη υγεία σημαίνει ότι μπορώ να ξυπνήσω το πρωί, να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και να πάω στη δουλειά μου και να με κρατάνε τα πόδια μου για να δουλέψω. Και τελικά να είμαι πιο παραγωγικός για εμένα, για την οικογένειά μου και κατ' επέκταση για τη χώρα μου. Το τρίτο και τελευταίο παράδειγμα που με εντυπωσίασε ψάχνοντας ήταν η TEDxAcademy, μια εταιρεία που βαρέθηκε να βλέπει αυτές τις εικόνες. Τι έκανε? Βρήκε έναν βιώσιμο τρόπο όπου όλοι εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να τους στείλουμε τα σκουπίδια μας. Και εκείνοι αναλαμβάνουν να τα κομποστοποιήσουν, να τα ανακυκλώσουν ή να τα επαναχρησιμοποιήσουν, ουσιαστικά δημιουργώντας θήκες, τσάντες, μολύβια, στυλό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από ανακυκλωμένα σκουπίδια. Το αποτέλεσμα? 63 εκατομμύρια άνθρωποι σε 20 χώρες έχουν βοηθήσει να ανακυκλωθούν δισεκατομμύρια κομμάτια σκουπιδιών, τα οποία αλλιώς θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Αν νομίζετε λοιπόν μέχρι και τώρα ότι όλο αυτό είναι πολύ μικρό, είναι πολύ θεωρητικό ή τέλος πάντων δεν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία μιας χώρας, που λέγαμε λίγο πριν, τότε ας δούμε παρέα το παράδειγμα της Αμερικής, όπου ο κλάδος στον οποίο ανήκουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις σαν αυτές που είδατε μέχρι τώρα, αποφέρουν στη χώρα 500 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Δηλαδή, για να το φέρω πάλι λίγο στα δικά μας δεδομένα, σκεφτείτε τι παράγει ολόκληρη Ελλάδα επί 3 φορές. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ο κλάδος της κοινωνικής οικονομίας έχει πολλά να δώσει και πολλές ευκαιρίες εξέλιξης και στη χώρα μας. Διαβάζοντας, λοιπόν, όλα αυτά, δεν μπορεί παρά να εμπνευστείς, να θέλεις να ξεφύγεις λίγο από τη ζώνη ασφάλειας και από αυτό το κόκκινο χαλάκι και να θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου, κάτι καινούριο, κάτι που θα επηρεάσει τις ζωές έστω και λίγων ανθρώπων. Και κάπου εκεί, όπως συνήθως συμβαίνει και στις ταινίες άλλωστε, εμφανίζεται το γνωστό διαβολάκι στο ένα σου αυτή, το οποίο σου λέει, κοίταξε, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να τα καταφέρεις. Αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζεις τόσο καιρό έχουν ανακυκλώσει εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών, έχουν βοηθήσει αμέτρητες ζωές, έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Εσύ απλώς θα αποτύχεις, άρα μην προσπαθήσεις καν. Ευτυχώς όμως, πάντα υπάρχει και ένα αγγελάκι, το οποίο αγγελάκι σχεδόν ουρλιάζει στο αυτί σου και σου λέει ότι δεν μπορείς να μείνεις απαθής βλέποντας όλα αυτά. Ποια? Αυτά. Αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε εδώ και 3 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Σχεδόν 700.000 παιδιά μέχρι την ηλικία των 10 ετών κυριολεκτικά δεν έχουν τα χρήματα να αγοράσουν ένα σνακ από το κηλικείο του σχολείου τους. 500.000 άνθρωποι στη χώρα μας περιμένουν ένα πιάτο φαγητό από τα συσίτια, τα οποία συσίτια παλεύουν καθημερινά και παρακαλάνε στο τηλέφωνο για δωρεές, γιατί έχουν πάρα πολύ περιορισμένους πόρους, με αποτέλεσμα να μην έχουν τα τρόφιμα να μαγειρέψουν για αυτούς τους ανθρώπους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελλάδα παράγει, η Ελλάδα προσπαθεί και η Ελλάδα επιμένει. Και οι μικροί Έλληνες παραγωγοί δημιουργούν εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία προσπαθούν ο καθένας μόνος του, απέναντι σε μεγαθύρια εκεί έξω, να τα προωθήσουν για να είναι οι ίδιοι βιώσιμοι, οι οικογένειές τους και φυσικά να προσφέρουμε στη χώρα μας. Και κάπου εκεί, πάλι μέσα στους αριθμούς, η λύση είναι μπροστά στα μάτια σου. Και για μένα η λύση πριν 4 χρόνια μετά από εκείνο το δείπνο ονομάστηκε Wise Greece. Μία σοφή κίνηση που βοηθά τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς να προωθήσουν
τα εξαιρετικά προϊόντα τους όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, σαν μια ομάδα. Και χρησιμοποιεί το κέρδος από τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων για να αγοραστούν τρόφιμα για κοινωνικά παντοπολία, για συσίτια, για ορφανοτροφία και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που έχουν ανάγκη έστω και ένα πιάτο φαγητό. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε κοντά μας 100 μικρούς παραγωγούς να μας υποστηρίζουν και φαντάζομαι, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει να καταφέρεις να συνεργαστούν 100 Έλληνες μεταξύ τους. Το καταφέραμε όμως και να πω, όταν είναι και καλός ο σκοπός, υπερισχύει αυτό το διάσημο ελληνικό φιλότιμο που δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα του κόσμου. Και συνεχίζουμε. Και φυσικά έχουμε δώσει δεκάδες τόνους τρόφιμα σε ιδρύματα και σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, αλλά δεν λύσαμε το πρόβλημα της πείνας. Κάναμε όμως τη ζωή έστω και λίγων ανθρώπων λίγο καλύτερη. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, λοιπόν, είναι με κάθε σιγουριά ο καλύτερος εαυτός της επιχειρηματικότητας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να γίνουν εκατομμυριούχοι μέσα σε ένα βράδυ από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ούτε απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν με ένα ωράριο 9 με 5 και τέλος. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε σένα, που θα έρθεις το πρωί του Σαββάτου εδώ στο TEDxAcademy να μιλήσεις για όλα αυτά που σε παθιάζουν, αλλά το βράδυ της ίδιας ημέρας θα σηκώσεις τα μανίκια και θα κατέβεις στο κέντρο της πόλης να μοιράσεις τρόφιμα στους άστεγους. Μόνο και μόνο για να δεις εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα ευγνωμοσύνης στο βλέμμα τους. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε σένα που σε θυμώνει και σε νευριάζει τόσο πολύ ένα κοινωνικό πρόβλημα, που δεν θα κοιμηθείς απόψε το βράδυ αν δεν το λύσεις. Και τέλος, η κοινωνική επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε σένα, που είσαι τόσο τρελός να πιστεύεις ότι η καλύτερη εκδοχή του δικού σου εαυτού, your best self, μπορεί να αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα? Ευχαριστώ.